Με την πρώτη εμφάνιση εδώ, να πούμε κάποια πράγματα βασικά που έγιναν. Δεν πήρε full του άσου από την Κρητική Επιτροπή. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το αξιοποιήσει, που τη συνέβη, και να δει την προοπτική που της ανοίγεται στο My Style Rocks η Έφη Καλογύρου. The man who saw the world. Μιλάμε τώρα εδώ, σε έχουν περιποιηθεί πάρα πολύ μουσικά. Πες μου που πηγαίνεις. Εγώ πάω σε ένα βερνισάζ. Είναι τα προ-προ-εγγένεια. Υπάρχει και ελληνική λέξη, αλλά ουσιαστικά δεν την λέμε. Ποια είναι? Είναι ανθέμια, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Ναι. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Ανθιστήρια, κάπως έτσι. Δεν είμαι σίγουρη, μην είναι στο φεσινό, σαν το ανέκδοτο με το Ανατολική Δύση, δεν είμαι σίγουρη. Κάπως έτσι λέγεται. Βερνισάζ, να ψάξουμε. Αλλά έχει μείνει ο γαλλικός όρος. Ωραία. Προέρχεται από 19ο αιώνα. Μιλάω για τέχνη, δηλαδή γίνεται και για τη μόδα, για όλα. Τι είναι τελικά αυτό? Είναι προ-προ εγγένεια για λάτρεις της τέχνης, πριβέ. Το οποίο γίνεται στην Κηφισιά σε ένα νεοκλασικό, παλιό σπίτι, φίλα. Μέσα έξω θα πιούμε σαμπάνια, θα μιλήσουμε για τα έργα, για τα έπιπλα που θα συνοδεύσουν, μαζί με μενού πολύ συγκεκριμένο, customized, τέτοια πράγματα. Μας ταξίδεψες ρε εσύ. Ωραίο ήταν αυτό. Βαθμολογήστε. Πριν να ξεκινήσουμε με τη βαθμολογία έτσι, και την κουβέντα μας, Μαρία, έχεις ορκιστεί σήμερα να βάζεις 3? Όχι. Βλέπω ότι, ρε παιδί μου, έχει γίνει μια προσπάθεια και θέλω να της δώσω κάτι για να συνεχίσει. Αυτό εδώ πέρα το γουναρικό, σου το είπα κιόλας, το θεωρώ πάρα πολύ λάθος εκεί που το έχεις, για τη δικιά μου την αισθητική. Νιώθω, λες και κάποιος έχει εγκλωβίσει και είσαι έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή, είναι κάτι τελείως χωρίς λόγο αυτό εκεί πέρα. Τώρα, το εσωτερικό, το γκρι, θα το ήθελα σε ένα άλλο χρώμα. Ίσως ένα μπορντό, για να κάνει μία αντίθεση μέσα με το... φοράς το σακάκι, αυτό που το έχεις κάνει φόρμα, που μου αρέσει η ιδέα. Αλλά θέλω κάπου ένα χρώμα, γιατί νιώθω ότι είσαι λίγο μουντί. Μου αρέσει η πινελιά που έχεις βάλει, δηλαδή, στα χείλη που έχει ένα χρώμα. Μάλιστα. 1,9 είναι ο μέσος όρος. Μπορείς να πας στους κριτές.